Καλώς ορίσατε στο φτιάξω μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα συγκρίνουμε τρεις διαφορετικές πλαστελίνες μονόκερου. Έχουμε λοιπόν το πρώτο μας κουτάκι, που είναι μονόκερος πλαστελίνη που λιώνει. Φτιάξουμε λοιπόν το μονόκερο και μετά από λίγη ώρα, από ό,τι λέει, αρχίσει να λιώνει σαν χιονάνθρωπος. Για να δούμε πώς θα είναι αυτό. Έχουμε εδώ την Intelligente, την έξυπνη λοιπόν πλαστελίνη. Είναι σαν τζέλ, σαν τζελέ, είναι και διάφανο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι ανάμεσα σε χλαπάτσα και πλαστελίνη. Και το τρίτο μας κουτάκι, που είναι τα κακά του μονόκερου. Είναι ροζ γκλίτερ, για να δούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πιο σταθερό από την άλλη μας, τη ροζ πλαστελίνη. Και αυτό μοιάζει πιο πολύ με πλαστελίνη παρά με χλαπάτσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πρέπει να δουλεύετε πολύ, πολύ καλά αυτό. Θα ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο μας κουτάκι. Να φτιάξουμε το μονόκερό μας και να δούμε. Θα λιώσει άραγε. Έχει εδώ και τα αξεσουάρ του για να φτιάξουμε το μονόκερο. Είναι αρκετά σκληρό. Αν το δουλέψουμε λίγο, θα σας μαλακώσει. Αλλά δεν θέλω να το δουλέψουμε πάρα πολύ, για να δω πώς γίνεται μόνο του να λιώσει. Θα προσπαθήσω να κάνω το μονόκερο όπως τον έχει και στο κουτάκι. Νομίζω πρέπει να είναι λίγο πιο μακρύς ο λαιμός. Κάπως σαν μονόκερος, ας πούμε ότι είναι. Να βάλουμε τώρα την ουρά, τη χέτη, τα μάτια και το κερατάκι του. Δεν θυμίζει ακριβώς μονόκερο ακόμη, αλλά δεν πειράζει. Θέλουμε απλά να δούμε πώς θα γίνει όταν λιώνει. Το κεφάλι του δεν στέκεται πολύ καλά. Λογικό, αφού είναι πλαστελίνη που λιώνει, δεν θα είναι πάρα πολύ σταθερή. Δεν πειράζει, θα δούμε σε λίγο. Να δοκιμάσουμε και την άλλη τώρα. Την ροζ με το γκλίτερ. Είναι πάρα πολύ μαλακή. Νομίζω είναι περισσότερο χλαπάτσα, παρά πλαστελίνη. Ναι, δεν στέκεται καθόλου καλά. Όχι, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να σταθεί αυτή η συγκεκριμένη πλαστελίνη. Κόβεται πολύ εύκολα, ζυμώνεται. Νομίζω πως είναι χλαπάτσα παρά πλαστελίνη. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ ωραία γκλίτερ μέσα. Μ' αρέσουν οι χλαπάτες που είναι έτσι διάφανες. Απλώνει πάρα πολύ καλά, ε! Όσο τη ζυμώνουμε, κόβεται πιο δύσκολα βέβαια. Ωραία, καλό είναι αυτό. Είναι πολύ καλή για να παίξουμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι με αυτή.
Αυτή όμως, που έχει πάρα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, νομίζω πως θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα μονόκερο με την πλεφταλίνη αυτή. Νομίζω θα πάρω και τα αξεσουάρ από τον άσπρο μας μονόκερο. Και θα κάνουμε έναν ωραίο ροζ μονόκερο. Πολύ ωραίο χρώμα. Στέκεται πολύ καλά. Θα βάλουμε λοιπόν τη χέτη. Το κερατάκι του. Τα μάτια. Και φυσικά και την ουρά και είναι έτοιμος! Δεν είναι τόσο όμορφος. Αλλά είναι καλύτερος από τον πρώτο σίγουρα. Και στέκεται πολύ πολύ καλύτερα. Πώς σας φαίνεται? Η άσπρη μας πλεσταλίνη δεν έχει λιώσει τελείως. Δεν έχει, ναι, λιώσει τελείως. Δεν έχει διαλυθεί. Αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι απλώνεται. Νομίζω η ρόζ είναι η καλύτερη. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα και όλα. Και η φύτη, τα πάντα. Πώς σας φαίνεται εσάς? Ελπίζω να σας αρέσει. Κάντε like αν σας αρέσει το βιντεάκι μας και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Το φτιάξτε μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Δοκιμάστε να κάνετε και εσείς μονόκερους και άλλα τσοάκια με πλαστελίνη, με ό,τι όλο θέλετε. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά εμείς. Μέχρι τότε, γεια σας!